Λοιπόν, του Αγίου Πνεύματος, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας, την Δευτέρα που είναι μπροστά μας και βέβαια πανηγυρίζει η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στον Σπαρμό, στον Όλυμπο. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφημερίδα μας σήμερα τον καθηγούμενο, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νικάνορα Παπα-Νικολάου. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε. Την ευχή του κύριου αγαπητέ Θανάση και την ευχή του κυρίου και σε όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Πανηγυρίζει η Ιερά σας Μονή. Και βέβαια υπάρχει το πρόγραμμα, ήδη έχει αναρτηθεί, είναι γνωστό. Η πανήγυρη σε αυτή, η οποία έχει να κάνει βέβαια με το Άγιο Πνεύμα και με όλα αυτά θα λέγαμε που ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική, έτσι, όλα αυτά τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός μέσω του Άγιου Πνεύματος στον άνθρωπο, όλα αυτά τα σκεφτόμαστε ιδιαίτερα τώρα, βέβαια λόγω και της ημέρας. Ναι, όπως το λες αγαπητέ Θανάση, ξεπερνούν τη λογική όλα αυτά τα γεγονότα. Όταν οι άνθρωποι σταύρωσαν τον Χριστό, πίστεψαν ότι τελείωσαν με Αυτόν, ότι δεν θα υπήρχε συνέχεια, αλλά ο ίδιος ο Κύριος μας ήταν Αυτός ο οποίος με την Ανάστασή Του έδωσε και στους Αποστόλους την βεβαιότητα ότι δεν θα τους αφήσει μόνους τους, ορφανούς, αλλά θα στείλει το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο και θα τους φωτίζει και θα τους ενδυναμώνει. Και αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου μας, έγινε πράξη την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 ημέρες μετά από την Ανάσταση του Κυρίου. Και έτσι όλοι όσοι πίστευαν ότι τελείωσαν με τον Χριστό, ότι τον θανάτωσαν και εκεί τελείωσαν όλα, όλοι αυτή την ημέρα εκείνη της Πεντηκοστής, αφού είδαν αυτό το μεγάλο θαύμα, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, κατάλαβαν ότι όχι μόνο δεν είχαν τελειώσει με τον Κύριό μας, αλλά όμως είναι ο αληθινός Θεός. Γι' αυτό και εκείνη την ημέρα βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι, γιατί πίστεψαν ότι αυτά τα λόγια τα οποία είπε εκείνος έγιναν πράξη. Δεν θα γινόταν πράξη αν δεν υπήρχε η Ανάσταση, αν δεν αναστενόταν, δεν θα μπορούσε μέσα από τον τάφο ένας νεκρός να καθοδηγήσει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να έρθει την ημέρα της Πεντηκοστής και να κάνει όλη εκείνη τη μεγάλη αλλαγή στους Αποστόλους και βέβαια να, από εκεί και πέρα οι άνθρωποι να αρχίσουν να πιστεύουν σιγά σιγά ένας μετά τον άλλον στο Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Έτσι λοιπόν η μέρα της Πεντηκοστής είναι ουσιαστικά και η καλύτερη και η πιο τρανή απόδειξη της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ναι, πραγματικά, πάντως και τα παιδιά μας τώρα με τις πανελλαδικές εξετάσεις και όλοι μας επικαλούμαστε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό θέλουμε, να μας φωτίσει όπως συνηθίζουμε να λέμε. Νομίζω ότι έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Αν επικαλεστούμε, τη βοήθεια του Κυρίου μας θα την έχουμε, έτσι δεν είναι? Ναι, και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Αγίου Πνεύματος, το ότι φωτίζει τον άνθρωπο. Έχει πολλά χαρακτηριστικά το Άγιο Πνεύμα και αυτό το οποίο εμείς συνήθως λέμε είναι να έχεις το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ότι φωτίζεται ο άνθρωπος. Και πραγματικά αυτό το είδαμε και την ημέρα της Πεντηκοστής που φώτισε τους Αποστόλους και βγήκαν οι Απόστολοι στη συνέχεια και κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού μας, ουσιαστικά κήρυξαν μετάνοια στους ανθρώπους και με εκείνο το κήρυγμα μετανόησαν και βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι. Όλο αυτό ήταν επενέργεια του Αγίου Πνεύματος και οι άνθρωποι αυτοί φωτίστηκαν, οι 3.000 οι οποίοι πήγαν εκεί και άκουσαν το κήρυγμα των Αποστόλων και οι Απόστολοι φωτίστηκαν διότι ενώ πριν ήταν δειλοί και δεν μπορούσαν να βγουν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους, την ημέρα εκείνη βγήκαν και κήρυξαν και μάλιστα το κήρυγμα το οποίο έκαναν ο κάθε ένας από τους ανθρώπους που ήταν εκεί, γιατί ήταν από πολλά μέρη του κόσμου, όπως μας λέει η Καινή Διαθήκη, Πάρθοι, Μύδοι, Ελαμίτε, κάτοικοι από τον Πόντο, τη Μεσοποταμία, τη Φρυγία, την Παμφιλία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Κρήτη, παντού, από παντού ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάει για την ημέρα εκείνη της εορτής στα Ιεροσόλυμα. Όλοι αυτοί, το θαυμαστό ήταν ότι άκουγαν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, ο καθένας στην δικιά του διάλεκτο. Και αυτό ήταν το πολύ συγκλονιστικό εκείνη την ημέρα και αυτό βέβαια ήταν δείγμα ότι δεν μιλούσε ο Απόστολος Πέτρος, αλλά ουσιαστικά μιλούσε το Άγιο Πνεύμα και φώτισε
το Άγιο Πνεύμα και τον Απόστολο Πέτρο, αλλά και τους ανθρώπους να ακούσουν, να κατανοήσουν, να ακούει ο καθένας στη δικιά του διάλεκτο το κήρυγμα αυτό του Αποστόλου Πέτρου. Έτσι λοιπόν και όλοι εμείς οι χριστιανοί, αυτό πρέπει να παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει. Είπες πριν από λίγο, Θανάση, ότι τα παιδιά μας δίνουν αυτές τις ημέρες τις εξετάσεις τους και το πιο σημαντικό είναι να έχουν τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία διάβασαν, όλος ο κόπος τους, που δεν είναι κόπος μόνο μιας χρονιάς, αλλά πολλών ετών, τώρα αυτές τις ημέρες θα πρέπει αυτός ο κόπος να επιβραβευτεί. Αλλά όμως υπάρχει ο κίνδυνος είτε τα παιδιά να ξεχάσουν κάτι από αυτά που διάβασαν, είτε να αγχωθούν. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε όλοι μας, και ιδίως τα παιδιά αυτές τις ημέρες του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, ούτως ώστε και δύναμη να πάρουν και αυτά τα οποία διάβασαν να μπορούν να τα αποτυπώσουν. Γι' αυτό και όλοι μας πρέπει αυτή την περίοδο ιδιαίτερα να προσευχόμαστε και για τα παιδιά μας να έχουν αυτή την χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Η Ιερά Σας Μονή λοιπόν πανηγυρίζει. Κυριακή έχουν τον πανηγυρικό Εσπερινό και βέβαια τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, όρθος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ναι, έτσι ακριβώς. Κάθε χρόνο στο μοναστήρι γίνεται ιδιαίτερα αυτή την ημέρα, ιδιαίτερη γιορτή είναι και με την συμμετοχή του λαού του Θεού και των αρχών εδώ των τοπικών, αλλά και του οικείου ποιμενάρχου μας, του κυρίου Χαρίτωνος, ο οποίος θα έρθει, θα λειτουργήσει εδώ στο μοναστήρι. Και φέτος θα έχουμε και την ιδιαίτερη ευλογία να ιερουργήσει στο μοναστήρι μας και ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριος Ιερώνυμος. Και έτσι λοιπόν η χαρά της πανηγύριός μας θα διπλασιαστεί με τη συμμετοχή των δύο αυτών Μητροπολιτών και κάθε φορά που ένας αρχιερέας λειτουργεί σε ένα τόπο, τότε η χάρη είναι πολύ μεγάλη. Έτσι. Και βέβαια οι πιστοί, οι οποίοι θα προσέλθουν κάθε χρόνο, γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι ιδιαίτερως αγαπητοί. Η Ιερά Σας Μονή, βέβαια, όχι μόνο στην περιοχή, γενικότερα. Ναι, έρχονται πολλοί πιστοί την ημέρα αυτή της Πανηγύριος και την Κυριακή της Πεντηκοστής. Έτσι. Όλη την ημέρα περνάνε οι άνθρωποι και το απόγευμα στον Εσπερινό. Και την άλλη ημέρα, όλη ημέρα τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, το πρωί στη Θεία Λειτουργία, αλλά και το απόγευμα που κάνουμε το κτητορικό μνημόσυνο. Το κτητορικό μνημόσυνο είναι μια πολύ καλή συνήθεια ευλαβική των μοναστηριών κυρίως, που την ημέρα της Πανηγύριος θυμούνται οι πατέρες τους κτήτορες της Μονής και όλους τους Αγίους Πατέρες, όλους τους πατέρες που έζησαν στο μοναστήρι. Την ημέρα εκείνη πρέπει να τους θυμόμαστε όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στο να χτιστεί το μοναστήρι, αλλά και να πορεύεται μέσα στην ιστορία. Και έτσι λοιπόν ενωνόμαστε η γη και ο ουρανός σε αυτή τη μεγάλη εορτή της Πανηγύριος. Πατέρα Νικάνο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Χρόνια πολλά. Την ευχή σας να ζητήσουμε ξανά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει όλο τον κόσμο, όλο. Να τον ενδυναμώνει, διότι χρειαζόμαστε όλοι τη δύναμη του Αγίου Θεού. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν να είναι αυτό το οποίο θα μας στηρίζει στον αγώνα μας, στον αγώνα τον καθημερινό που κάνει ο κάθε άνθρωπος. Να ευχηθούμε έτσι πολλά στον καθένα και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Την ευχή σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή του Κυρίου. Και εγώ χαίρετε. Εορτάζει λοιπόν η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Είπαμε για την πανήγυρη, για το πρόγραμμα. Την Κυριακή λοιπόν, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος από τις 7 το πρωί, όρθος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Αρχιερατικό συλλήτρουργο, όπως ακούσατε κι εσείς, καθώς θα ιερουργήσουν ο Μητροπολίτης Ελασσόνος αλλά και ο Μητροπολίτης Λαρίσης. Ενώ στις 6 το απόγευμα, πανηγυρικός μεθεόρτος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο. Ακούσατε, το ανέφερε ο πατήρ Νικάνορ. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε μια μικρή ανάσα και στην επικαιρότητα.